Δυστυχώς η μάχη που έδωσε με τον καρκίνο ήταν άνηση. Και η Χαρά Αθανασάκη, μια γυναίκα με θάρρος και κουράγιο, δύναμη και σθένος, δεν κατάφερε να την νικήσει. Έφυγε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, αφήνοντας πίσω της μια οικογένεια που τη στήριζε, όπως και εκείνη, και ένα μεγάλο κύκλο συνεργατών και φίλων που απέκτησε και σήμερα με βαριά καρδιά προσπαθούν να πιστέψουν ότι δεν θα την ξαναδούν. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα νομάρχη στο Ηράκλειο από το 1987 έως το 1989, ενώ υπήρξε μάλιστα πρόεδρος του ΤΕΗ από το 2002 έως το 2008, ήταν ομότιμη καθηγήτριά του από το 2011 και ομότιμη καθηγήτρια του ΕΛΜΕΠΑ από το 2019. Αγαπάω πολύ το ΤΕΗ Κρήτης. Είναι ένα ξεχωριστό ίδρυμα. Όταν ξεκινήσαμε και θέσαμε υποψηφιότητα, είχαμε ως σύνθημα ότι το όραμά μας είναι να κάνουμε το ΤΕΙ Κρήτης ένα επώνυμο ίδρυμα. Νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει. Στην ανακοίνωσή του, το ΕΛΜΕΠΑ, μεταξύ άλλων, αναφέρει: από τους προτεργάτες της ένταξης των ΤΕΙ στην ανώτατη εκπαίδευση, τους αναμορφωτές του ΤΕΙ Κρήτης και μια εκ των βασικών συντελεστών της εξαιρετικής του διαδρομής από το 2001 έως και την εξέλιξή του σε Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο το 2019. Αγαπημένη μας Χαρά, η οικογένεια του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, του ιδρύματός σου, σε αποχαιρετά με αγάπη και σεβασμό. Η Χαρά Αθανασάκη ήταν μια μαχήτρια που δούλευε αθόρυβα και στόχευε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τον Ιούνιο του 2017 είχε τιμηθεί σε ειδική εκδήλωση για την αναγνώριση του έργου της, ενώ ήταν πάντα ενεργή στις διεκδικήσεις. Η γυναίκα που έδωσε μάχες και εκτιμήθηκε από πολίτες, φορείς και ακαδημαϊκούς, αφήνει πίσω της τον λατρευτό της σύζυγο, τον αδελφό της Νίκο Αθανασάκη, ηγετικό στέλεχος επί δεκαετίες του Πασόκ, και την οικογένειά της που θα την αποχαιρετήσουν αύριο στις 4 το απόγευμα στην Παναγία Ελεούσα στην Ιερά Πετρά.